Δεν υπάρχει θέμα επιτήρησης των οικονομικών του Δήμου Χανίων, δηλώνει σε κάθε τόνο ο Τάσος Βάμβουκας, μετά το σάλο που προκάλεσε η είδηση για καθεστώς εποπτείας που επιβλήθηκε στην οικονομική υπηρεσία με αφορμή μεγάλη απόκληση που προκύπτει από τους στόχους του προϋπολογισμού. Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ο Δήμος Χανίων είναι υγιής οικονομικά Δήμος. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Απλά είναι ένας Δήμος που δυστυχώς έχει αφήσει αρρύθμιστα πολλά ζητήματα από το παρελθόν από έλλειψη πολιτικής βούλησης των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Τα οικονομικά του Δήμου έχουν μπει στο μικροσκόπιο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, που έχει συστήσει το Υπουργείο Εσωτερικών και παρακολουθεί σε μηνιαία βάση τη σωστή εκτέλεση κάθε προϋπολογισμού. Τα βαριά σύννεφα πάνω από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου επιχειρεί να διαλύσει ο Τάσος Βάμβουκας, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόκληση οφείλεται στην κίνηση του Δήμου να βεβαιώσει χρόνιες ανίσπρακτες οφειλές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και όχι σε πλημελή λειτουργία των υπηρεσιών. Όμως εμείς με πολύ θάρρος προχωρήσαμε, πολιτικό θάρρος εννοώ, σε μια πράξη την οποία δεν είχαν κάνει οι προηγούμενοι, διότι δεν ήθελε κάποιο πολιτικό κόστος προφανώς ή κάτι άλλο. Εμείς λοιπόν το κάναμε, υπερασπιζόμενοι τα έσοδα του Δήμου Χανίων. Η λίστα των οφειλετών του Δήμου είναι τεράστια και αντιστοιχεί σε ποσό μαμούθ, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών. Ήδη πάντως έχουν δεσμευτεί πάνω από 13.000 αφημοί, τα οποία αντιστοιχούν σε οφειλές ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο ποσό έχουν σταλεί ειδοποιητήρια. Τα 42 λοιπόν εκατομμύρια αναλύονται σε 6.062.000 από εισφορά στα σχέδια πόλης, 7.286.000 από πρόστιμα αυθαιρέτων, 10.953.000 από πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας, 1.938.000 από πρόστιμα καθαριότητας του ακροτηρίου σε λοιπούς δήμους, είναι μια παλιά αμαρτία αυτό, 2.125.000 από καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων. Σε ανύποπτο χρόνο, τον Ιούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κλήθηκε να επικυρώσει εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για επαναπροσδιορισμό των στόχων του προϋπολογισμού προς τα κάτω. Σύμφωνα με τον κύριο Βάμβουκα, οι δείκτες εισπραξιμότητας βελτιώθηκαν στο δεύτερο εξάμηνο, αποκλείοντας κάθε άλλη παρέμβαση είτε επιβολή προγράμματος εξυγίανσης στο Δήμο. Έχουμε στείλει μέσω ταχυδρομείου ενημέρωση για όλους αυτούς που δεν έχουμε δεσμεύσει το αφημί, αλλά έχουν οφειλές απέναντι στο Δήμο. Και προσπαθούμε έτσι να εισπράξουμε έσοδα.